Μαφιόζικη εκτέλεση με 97 σφαίρες. Το όχημα των πληρωμένων δολοφόνων πλησιάζει το τζιπ του 44χρονου που βρίσκεται σταθμευμένο έξω από το πρατήριο υγρών καυσίμων στην οδό Φρατζή. Οι δύο εκτελεστές με τα Καλάσνικοφ στα χέρια βγαίνουν από το όχημα και πλησιάζουν το στόχο τους. Ο ένας από τους δράστες φτάνει στην πόρτα του οδηγού και αδειάζει το Καλάσνικοφ. Ακολουθεί και ο δεύτερος εκτελεστής. Μόλις αδειάζουν, οι γεμιστήρες γεμίζουν ξανά και συνεχίζουν να πυροβολούν. Ο ένας εκτελεστής ανοίγει την πόρτα του οδηγού και με ένα πιστόλι δίνει τη χαριστική βολή στον 44χρονο που δεν έχει προλάβει να αντιδράσει και βρίσκεται μέσα στο αυτοκίνητο. Αμέσως μετά, οι δράστες μπαίνουν στο αυτοκίνητο και εξαφανίζονται από την περιοχή. Η εικόνα έχει αποτυπωθεί από κάμερα ασφαλείας 7 λεπτά μετά τις 2 τα ξημερώματα. Μέσα στο θωρακισμένο μαύρο τζιπ του κοίταται νεκρός ο 44χρονος ιδιοκτήτης του βενζινάδικου. Πρόκειται για ένα από τα πιο βαριά ονόματα στο χώρο της νύχτας που εμφανίζεται σε σειρά από δικογραφίες της Ελλάς για την δράση της Greek Mafia. Οι εκτελεστές προσέγγισαν τον 44χρονο από αυτόν εδώ το δρόμο. Όταν εκείνος επιχείρησε να μπει στο θωρακισμένο όχημά του, άδειασαν τα Καλάσνικοφ, στη συνέχεια κίνησαν ξανά τους γεμιστήρες και όταν βεβαιώθηκαν ότι έχουν πετύχει το στόχο τους, έφυγαν και πάλι από την οδό Κασομούλη. Το τζιπ των εκτελεστών προσέγγισε το όχημα του 44χρονου που ήταν σταθμευμένο δίπλα από το βενζινάδικο σε αντίθετη κατεύθυνση από το δρόμο στην οδό Φρατζή. Αμέσως μετά την εκτέλεση του συμβολέου θανάτου, οι δράστες έφυγαν με κατεύθυνση προς την οδό Κασομούλη. Κάμερα ασφαλείας έχει αποτυπώσει εκτός από το τζιπ μία μηχανή να κινείται με μεγάλη ταχύτητα στην ίδια κατεύθυνση στην οδό Κασομούλη μετά την εκτέλεση. Οι αστυνομικοί εξετάζουν αν πρόκειται για υποστηρικτική ομάδα των δολοφόνων. Ένας κάτοικος της περιοχής που έχει βγάλει βόλτα το σκύλο αρχίζει να τρέχει ακούγοντας τους πυροβολισμούς. Σαν έκρηξη ακούστηκε. Σαν έκρηξη, δεν κατάλαβα τι έγινε. Αλλά ακούστηκαν 2 ή 3 τρομερές εκρήξεις. Αργά το βράδυ. Από αυτό. Ναι. Λίγες ώρες μετά τη δολοφονία, αστυνομικοί συγκεντρώνουν στοιχεία από το σημείο της μαφιόζικης εκτέλεσης. Οι έρευνες στο σημείο συνεχίζονται, ενώ μέχρι στιγμής έχουν βρεθεί πάνω από 80 κάλικες. Άδειαζαν τα Καλάσνικοφ και τα ξαναγέμιζαν. Ένας έριχνε, πιστεύετε, ή τουλάχιστον 2 εικάζεται ότι έριχναν 2 Καλάσνικοφ. Για να είναι σίγουροι, αδειάσανε 5 γεμιστήρες. Εικάζεται ότι υπάρχει μοτοσυκλέτα υποστήριξης, η οποία ακολουθούσε το όχημα στο οποίο υπήρχαν αυτοί οι εντός εισαγωγικών κακοποιοί, οι οποίοι εκτέλεσαν και αυτό το συμβόλαιο. Τουλάχιστον 97 κάλικες από τα πολεμικά Καλάσνικοφ των δραστών εντοπίστηκαν έξω από το θωρακισμένο αυτοκίνητο, το οποίο μεταφέρθηκε στα εγκληματολογικά εργαστήρια. Θεωρείται από τα μεγαλύτερα ονόματα της νύχτας. Για το συγκεκριμένο χτύπημα φαίνεται ότι είναι άκρως επαγγελματικό. Συνήθως τέτοια χτυπήματα σε μεγάλα ονόματα της νύχτας φέρνουν απαντήσεις. Αυτό είναι ότι απέμεινε από το όχημα των εκτελεστών. Οι δράστες λίγη ώρα μετά την επίθεση έβαλαν φωτιά στο τζιπ και το εγκατέλειψαν στη λεωφόρο Αθηνών στο Χαϊδάρι. Οι εκτελεστές είχαν τοποθετήσει στο τζιπ στο οποίο επέβαιναν πλαστές πινακίδες, οι οποίες παρέπεμπαν σε όχημα ίδιου τύπου που ανήκει σε κατασκευαστική εταιρεία. Στα εγκληματολογικά εργαστήρια θα γίνει μια προσπάθεια να ανακτηθεί ο αριθμός πλαισίου από τα υπολείμματα του καμένου οχήματος σε μια προσπάθεια να διαπιστώσουν οι αστυνομικοί τον τρόπο που έφτασε στην κατοχή των πληρωμένων δολοφόνων. Και άλλες φορές έχουν γίνει εδώ και τους είχαν πιάσει. Να θυμάστε. Πιο παλιά. Ο 44χρονος είχε γίνει στόχος εκτελεστών και τον Οκτώβριο του 2018, όταν δέχτηκε δολοφονική επίθεση έξω από γραφείο πετρελαϊκής εταιρείας στην Ακτή Κονδύλη στον Πειραιά. Τα Καλάσνικοφ των εκτελεστών είχαν πάθει εμπλοκή, με αποτέλεσμα να γλιτώσει με τραύματα στα άκρα. Έχουμε λοιπόν πολλές εξελίξεις καθώς οι έρευνες τρέχουν. Μαζί μας είναι ο Παναγιώτης Σπυρόπουλος. Καλησπέρα, Παναγιώτη. Καλησπέρα. Εξασφάλισες ένα νέο βίντεο ντοκουμέντο, το οποίο καταγράφει τη στιγμή κατά την οποία λίγα δευτερόλεπτα, ελάχιστα λεπτά μετά την εκτέλεση, οι αστυνομικοί πρώτοι φθάνουν εκεί, ανοίγουν την πόρτα και αντικρίζουν το αποτρόπαιο θέαμα. Μπορούμε να παρακολουθήσουμε το βίντεο τώρα, αφού πούμε στους τηλεθεατές μας ότι αποφασίσαμε να αλλοιώσουμε την εικόνα, γιατί πραγματικά το θέαμα το οποίο αντίκρισαν οι αστυνομικοί δεν μπορεί είναι να πολύ σκληρό. Η πόρτα ήταν ήδη ανοιχτή. Είναι οι πρώτοι αστυνομικοί που φτάνουν μερικά λεπτά αργότερα, όταν έχουν ειδοποιηθεί από τους περίοικους αλλά και τους περαστικούς. Οι εικόνες είναι πάρα πολύ σκληρές και μπορούμε να ακούσουμε και το τι ακριβώς διαβιβάζει το κέντρο προκειμένου να διασφαλίσει τον χώρο της άγριας εκτέλεσης του 44χρονου. Είναι τα πρώτα δευτερόλεπτα λοιπόν μετά την εκτέλεση. Πάμε να το δούμε.
Δεν διέρχεται κανένα περιμετρικά εκεί του οχήματος. Απομακρύνουμε περίεργους εκεί περαστικούς. Διασφαλίζουμε τους μάρτυρες. 4-2-6-1 όχημα. Δεν διέρχεται κανένα περιμετρικά εκεί του οχήματος. Απομακρύνουμε περίεργους εκεί περαστικούς. Διασφαλίζουμε τους μάρτυρες. 4-2-6-1 όχημα. Δεν διέρχεται κανένα περιμετρικά εκεί του. Λοιπόν, είναι τα πρώτα λόγια προς το κέντρο των αστυνομικών. Υπάρχουν μάρτυρες λοιπόν, το συμπεραίνουμε από αυτό που ακούμε. Πάμε τώρα να δούμε εδώ όπως καταγράφηκε καρέ-καρέ η εκτέλεση. Είναι το θύμα, μπαίνει στο αυτοκίνητό είναι 2 παρά 5, έχει βγει από την επιχείρηση το πρατήριο υγρών καυσίμων, μπαίνει στο αυτοκίνητό έχουμε, του, είναι προσέχουμε, κάτω ακριβώς από την κάμερα, είναι κάτω από την κάμερα. Έχει και αντίθετα στην κατεύθυνση του, ακριβώς του δρόμου. Αυτό. Φτάνει το ασμιλέξους, ο πρώτος εκτελεστής αρχίζει και πυροβολία ακατάπαυτα από το τζάμι του οδηγού, τελειώνει η γεμιστήρια του, πέφτει κάτω μάλιστα. Ο δεύτερος δράστης που βρίσκεται πίσω αριστερά, από το πίσω τζάμι του συνοδηγού, πυροβολεί και εκείνος, του έχει πέσει και η γεμιστήρια που είναι γεμάτη. Την πιάνει, ξαναγεμίζει, αδειάζει πάλι και το δεύτερο Καλάζικοφ, παίρνει ξανά τη σκυτάλη. Βλέπουμε από εδώ και ο δεύτερος εκτελεστής πυροβολώντας και φτάνουμε στο σημείο που ανοίγει την πόρτα και με πιστόλι των 9 χιλιοστών πυροβολεί και δίνει τις χαριστικές βολές για να είναι να βεβαιωθεί για ότι το θανατηφόρο ακριβώς αποτέλεσμα. Όλο αυτό χρονομετρημένα έχει διαρκέσει 28 δευτερόλεπτα, Γιάννη. Τώρα, πάμε να σταθούμε σε μερικά διαφωτιστικά στοιχεία που προκύπτουν από το βίντεο αυτό. Καταλαβαίνουμε ότι το θύμα ήταν υποψιασμένο, φοβόταν ότι μπορούσε να αποτελέσει για δεύτερη φορά στόχο, γι' αυτό σταθμεύει το όχημά του αντίθετα από την κανονική φορά του συγκεκριμένου δρόμου και το βάζει κάτω από κάμερα ώστε να μπορεί όσο είναι μέσα στο κατάστημα να δει αν κάποιος θα επιχειρήσει δολιοφθορά ή οτιδήποτε ακριβώς, άλλο. Να το επιβλέπει ή να βλέπει αν υπάρχουν κάποια προσέγγιση ύποπτου αυτοκινήτου ή κάποιου που να έχει σταθμεύσει, ακόμα και την τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού όπως έχουμε δει στο παρελθόν. Και μάλιστα όταν τον βλέπεις και βγαίνει από την επιχείρησή του, στέκεται και ο ίδιος επιβλέπει και επιτηρεί το χώρο προκειμένου να δει αν υπάρχει κάτι ύποπτο που να κινείται γύρω του. Και μάλιστα να σου πω ότι γνωρίζουμε ότι είχε και στην κατοχή του ένα πιστόλι μάρκα Glock και στο πορμπαγκάζ του αυτοκινήτου ένα πολεμικό Καλάσνικοφ. Στο αυτοκίνητο λοιπόν υπήρχε Καλάσνικοφ, προφανώς δεν πρόφθασε διότι όλα έγιναν αστραπιαία να το χρησιμοποιήσει για να μηνθεί. Επίσης, από ό,τι τουλάχιστον αναφέρουν αστυνομικές πηγές, συνήθως συνοδευόταν από 4 άτομα τα οποία μάλιστα κινούνταν με 4 μοτοσυκλέτες γύρω του. Ναι. Ακριβώς κάτι το οποίο από ό,τι φαίνεται δεν έγινε σήμερα τα ξημερώματα. Άρα τον παρακολουθούσαν, γνώριζαν πότε δεν θα έχει τη φύλαξη από τους ανθρώπους αυτούς και προφανώς επωφελήθηκαν για να το χτυπήσουν. Αυτό τουλάχιστον εκτιμούν οι αξιωματικοί του Τμήματος Δίωξης Εγκλημάτων Κατά Ζωής. Εκτός αν υπήρχε κάποια εσωτερική πληροφόρηση, δεν αποκλίνουν φυσικά να υπήρχε παρακολούθηση και κατόπτευση και του χώρου αλλά και του συγκεκριμένου. Να είχαν κάνει δηλαδή πρόβα τις προηγούμενες ημέρες. Θα μπορούμε να το πούμε ακριβώς πρόβα. Ενδεχομένως να κάνουν μια χρονομέτρηση, μια χαρτογράφηση είτε τη διαδρομή είτε ακόμα και τις συνήθειες που έχει ο 44χρονος. Επομένως, οι έρευνες θα εντοπιστούν και στις προηγούμενες από το σημείο μέρες της εκτέλεσης πρώτα απ' όλα, μέχρι και το σημείο σε χώρα αναψυχής στο Σκαραμαγκά, όπου έκαψαν το όχημα το οποίο από ό,τι φαίνεται είχε κλαπεί όπως προκύπτει από τον αριθμό πλαισίου από περιοχή της Αττικής και των Δυτικών Προαστίων το περασμένο καλοκαίρι. Μάλιστα, είχαν τοποθετήσει στο συγκεκριμένο όχημα πινακίδα πλαστή που αντιστοιχούσε σε ίδιου χρώματος και τύπου όχημα. Ήταν καλά προετοιμασμένοι και από ό,τι φαίνεται γνώριζαν, ενδεχομένως το είχαν ξανακάνει όπως αναφέρουν αξιωματικοί της ασφάλειας Αττικής. Τώρα, να σταθούμε στο θύμα. Είναι γνώριμος των αρχών, ποινικός, έχει βαρύ παρελθόν. Έγινε άλλη μια απόπειρα όπως ακούσαμε το 2018 και στάθηκε τυχερός γιατί έπαθε εμπλοκή τον Καλάσνικοφ των επίδοξων εκτελεστών του. Τι άλλο γνωρίζουμε γι' αυτό? Θα σου πω τις φράσεις που άκουσα από αξιωματικό που έχει χειριστεί και υποθέσει στην Greek Mafia και με το συγκεκριμένο άνδρα, το οποίο ήταν γνωστός με το προσωνύμιο Ζαμπόν. Τον προλάβαν πριν τους προλάβει. Είναι χαρακτηριστικά η φράση του. Αυτό φαίνεται να έκανε ο ίδιος στον Ράμπο. Είναι μια δολοφονία που εξελίχθηκε το περασμένο καλοκαίρι τον Ιούνιο του 2023 στον Κορυδαλό, μαζί με τον κουνιάδο του στην συγκεκριμένη περίπτωση. Ναι. Και μάλιστα δεν είναι τυχαίο, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο ίδιος αξιωματικός, ότι DNA και του Ράμπο αλλά και του κουνιάδου του είχαν βρεθεί σε όχημα μία μέρα, λίγες ώρες μάλλον μετά την δολοφονία τους, 300 μέτρα από το σημείο της εκτέλεσης του 44χρονου. Είναι αυτό που είπε ένας περίοικος, ότι ξανά είχαν βρει στην περιοχή αυτοκίνητο με όπλα και το συνέδεσε. Ακριβώς, δύο Καλάζικοφ, δύο πιστόλια, δύο αλεξίσφαιρα, μπιτόνια βενζίνης,
και δύο χειροβοβίδες. Και μάλιστα συνδεόταν άμεσα η υπόθεση του Κορυδαλλού ουσιαστικά με την προσπάθεια εκτέλεσης του 44χρονου ενδεχομένως σε προγενέστερο χρονικό διάστημα. Και ο ίδιος, θέλοντας να προλάβει τη δική του δολοφονία, προχώρησε, πρόλαβε ουσιαστικά τους δύο επίδοξους δολοφόνους του στον Κορυδαλλό. Πάμε να δούμε τώρα σε τι άλλες έκνομες δραστηριότητες εμπλέκεται. Ναι, ξεκινάει ουσιαστικά η εγκληματική του σταδιοδρομία, όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά η αστυνομική, από το 2012, όπου συμμετείχε σε μια ομάδα εκβιαστών της νύχτας που λιμενόταν περιοχές όπως το Χαϊδάρι, τον Κορυδαλλό, τη Γλυφάδα, τα Καμίνια και τον Πειραιά. Το Σεπτέμβριο τώρα του 2012, σύμφωνα με αξιωματικούς της αστυνομίας, του ανατίθεται συμβόλαιο θανάτου για δικαστική λειτουργό από την Greek Mafia. Να σκοτώσει, να δολοφονήσει δικαστική λειτουργό. Ήταν μάλιστα ουσιαστικά η γυναίκα η οποία έκανε τη δίκη για την απαγωγή του Περικλή Παναγόπουλου, όπου ουσιαστικά ήταν κατηγορούμενα όλη η τριαδρία, θα σου έλεγα, της ηγεσίας της Greek Mafia. Δεν το εκτέλεσε όμως το συμβόλαιο. Τι έγινε λοιπόν? Το Νοέμβριο ακριβώς το 2012, πληροφορίες σχετικές είχε πάρει από τη Λίτσα, εισαγωγικά, που ήταν συγγενικό πρόσωπο ενός εκ των ηγετών της Greek Mafia. Το Νοέμβριο του 2012 συλλαμβάνεται για παράνομη οπλοφορία. Και έτσι δεν προφθάνει να εκτελέσει το συμβόλαιο. Ακριβώς, και προφυλακίζεται κιόλας για την υπόθεση της ομάδας εκβιαστών λίγους μήνες νωρίτερα. Το Νοέμβριο όμως του 2012 και συγκεκριμένα στις 22 Νοεμβρίου ακολουθεί έκρηξη στο σπίτι της Προέδρου Εφετών στο Χολαργό, δηλαδή της ίδιας δικαστικού λειτουργού. Είναι υπήρχε η συγκεκριμένη που ήταν στόχος. Ακριβώς, υπήρχε ένα σχέδιο. Είδαν ότι δεν μπόρεσε να την εκτελέσει εκείνος. Εκείνος που μάλιστα και ανέφερε χαρακτηριστικά στις συνομιλίες του με τρία γαλάζνικοφ και δύο πιστόλια με δικιά του ουσιαστικά εκτελεστική ομάδα και δεν τον ενδιέφερε, όπως υπήρχε σε διαλόγους, αν μαζί της υπήρχε και συνοδός αστυνομικός, τον οποίο θα εκτελούσε και εκείνον όπως ανέφερε. Και σε αυτή την περίπτωση, να σου πω ότι σύμφωνα με την δικογραφία, κατηγορούμενη είναι ένας 36χρονος Σύριος και ένα ακόμα άτομο το οποίο έχει συλληφθεί και κατηγορηθεί για πενταπλή δολοφονία στην Αγία Ανάπα στην Κύπρο. Ας τρέξουμε λίγο, αν και είναι βαρύ το παρελθόν του, για να φτάσουμε όταν πια. Εδώ είναι και το 2015, ναι, συμμετοχή σε άλλη εκβιαστική ομάδα, όπου κατηγορήθηκαν τρεις αστυνομικοί. Τον Ιούνιο του 2018, εδώ στην Ελλάδα. Εδώ περιοχή, λοιπόν, στο φτάνουμε Φάλιρο, στο επίμαχο. Ακριβώς. Ναι. Εξελίσσεται η δολοφονία του γνωστού με το προσωνύμιο Καράφλας Σαρμπέλας ή Ντέζι. Ναι. Αυτή η δολοφονία αποδόθηκε μεταξύ άλλων που φερόταν ύποπτος, αλλά δεν είχε σχεδεθεί ποτέ κάτι σε βάρος του, στον 44χρονο στο σημερινό θύμα. Ακριβώς στο σημερινό θύμα. Και σε αντίπεινα για αυτή τη δολοφονία που του αποδίδεται, έγινε, να υποθέσουμε, η απόπειρα δολοφονίας του σημερινού θύματος στον Πειραιά το 18 που δεν πέτυχε. Να σου πω ότι λίγες μέρες νωρίτερα, τον Οκτώβριο του 2018, δηλαδή πριν τα δικιά του απόπειρα δολοφονίας σε βάρος του στην Ακτή Κονδύλη, είχε εξελιχθεί και η δολοφονία μιας γυναίκας, τη γνωστή Μπελαμπά Μάφια, συγγνώμη, στην Κηφισιά, πρώην σύντροφος του συγκεκριμένου άντρα. Και τότε στις 29 Οκτωβρίου του 2018, ένα λευκό βαν προσέγγισε το όχημα του 44χρονου στην Ακτή Κονδύλη στον Πειραιά. Πυροβόλησε ο εκτελεστής με πολεμικό καλάζικοφ εν κινήσει από το λευκό βαν. Αυτό ωστόσο έπαθε εμπλοκή, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά η αστυνομική. Έριξε μόνο 3-4 σφαίρες, τραυματίστηκε ο ίδιος σοβαρά και στο χέρι και στο πόδι, και οι δράστες και σε εκείνη την περίπτωση είχαν κάψει το όχημα σε πολύ μικρή απόσταση. Ούτε σε κινηματογραφική ταινία όλα αυτά. Σε ευχαριστούμε, Παναγιώτη.